Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες. Νομίζω για εμάς ήταν πιο σημαντικό, γιατί η βαθμολογία λέει ότι είμαστε δύο πόντους πίσω από το Καραϊσκάκι και ακριβώς πάνω στη ζώνη. Παρ' όλα αυτά όμως, η ομάδα μου στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε καλά, έχοντας ένα μοιρασμένο παιχνίδι με το Καραϊσκάκι, δημιουργώντας μια ευκαιρία εμείς και άλλη μια ο Καραϊσκάκης, κάποιες προϋποθέσεις και δύο ομάδες. Και θεωρώ ότι έκλεισε το ημίχρονο όντας μοιρασμένο. Χωρίς να έχει κάποιος την ιδιαίτερη πρωτοβουλία ή να κάνει τις φάσεις μεγάλες. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά για την ομάδα μας και γενικά για την οικονομία του αγώνα. Ήμασταν, θεωρώ, εξαιρετικοί, ήμασταν κυρίαρχοι, είχαμε κατοχή μπάλας, τρέξαμε, δημιουργήσαμε, χάσαμε δύο-τρεις ευκαιρίες. Η μία ήταν εξαιρετικά καλή. Και τελικά αυτό που μας έλειψε ήταν το γκολ το που, αν δεν το βάλεις, έριξε 0-0. Δεν μπορώ παρά να μην είμαι ευχαριστημένος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πρώτα απ' όλα από την ανάπτυξη, από την επιθετική λειτουργία, από την κατοχή της μπάλας, από τη δημιουργία ευκαιριών. Δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί η ουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Παρ' όλα αυτά όμως, ένας βαθμός σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα, σε μια δύσκολη έδρα και μια ομάδα που έρχεται από τα 4 στα 4, θεωρώ ότι είναι σημαντικός. Παρόλο ότι είμαστε δόξα και παρόλο ότι είμαστε ευχαριστημένοι, μάλλον παρόλο ότι είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε δόξα, θα πρέπει να παίρνουμε το μέγιστο που μπορούμε να πάρουμε σε μια έδρα όπως σήμερα και έχοντας αυτήν την εικόνα. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα μάτι Σπάρτη, πάμε με όλες μας δυνάμεις να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Έκανε πραγματικά καλή προσπάθεια. Ευχαριστούμε και την ομάδα του Καραϊσκάκη. Νομίζω πρεσβεύει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Χρόνια τώρα, σαν την ομάδα της Δόξας, με πάρα πολύ καλή φιλοξενία. Και γενικά, όταν έχεις σταματήσει το ποδόσφαιρο στην Άρτα και το έχεις ξεκινήσει πάλι από εδώ, νομίζω ότι αυτό που μου δίνει αυτή η ομάδα εδώ και αυτή η πόλη είναι καλές αναμνήσεις. Άρα, λοιπόν, σε ευχαριστώ για όλα. Να κάτσε εδώ. Ναι. Καλύτερα. Μας ερώτα, αν έπαιζε για τις πάρτε μισό λεπτό. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο Καραϊσκάκι. Από εκεί και πέρα, πολλά συγχαρητήρια θέλω να δώσω στους συμπαίκτες μου. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες παλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Όπως είπε και ο προπονητής μου, στο πρώτο ημίχρονο κλείσαμε και οι δύο ομάδες από μια ευκαιρία. Στο δεύτερο είχαμε κατοχή της μπάλας και πιστεύω ότι μας έλειπε η τελική και φυσικά να βάλουμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα ξεχνάμε το σήμερα. Από αύριο κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τη Σπάρτη. Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας να δουλέψουμε και πάμε εκεί να κατακτήσουμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.